Θα αλλάξουμε σελίδα, πάμε σε αυτό που έχουμε προαναγγείλει και είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο για τον άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, τον ποδοσφαιριστή Νίκο Τσουμάνη, πραγματικά πληγμένος στα χρέη, έμεινε απλήρωτος από 3 τουλάχιστον ομάδες και σήμερα θα ήταν η γιορτή του. Στη μνήμη του λοιπόν η εκπομπή αποκαλύπτει στοιχεία που βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών. Είναι τα 22 τελευταία μηνύματα του Νίκου Τσουμάνη πριν πάρει την απόφαση για το απεννοημένο διάβημα. Θα τα δημοσιοποιήσουμε ακριβώς γιατί θέλουμε να καταδείξουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα εκτός από τα χρέη. Το πρόβλημα ήταν 100% οικονομικό. Χρέη που δημιουργήθηκαν από δεδουλευμένα του που ουδέποτε πληρώθηκαν. Μάλιστα μαζί μας ο κ. Παναγόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΑ, είναι και δικηγόρος της οικογένειας Τσουμάνη. Ως νομικός σύμβουλος της ΚΕΠ. Ναι. Και ναι, θα σας παρακαλέσω να τα δούμε με προσοχή αυτά. Δεν τα γνωρίζω. Και... βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας πλέον. Ούτε η οικογένεια τα γνωρίζει. Και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα, περίπου 12 μέρες, που στέλνει ο Νίκος Τσουμάνης σε έναν προπονητή. Δεν είναι ο προπονητής του. Είναι ένας προπονητής που τον εκτιμάει, που τον σέβεται και στέλνει μηνύματα στο κινητό του. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνομιλία με τον προπονητή και πώς εξελίχθηκε. Πάμε να τα δούμε. Coach Dikani, είσαι Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να βρεθούμε κάποια στιγμή σύντομα. Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Δεν αφορά τα ποδοσφαιρικά, αλλά κάτι πολύ προσωπικό. Είσαι άνθρωπος που εκτιμάω και πιστεύω θα μπορέσει να μου βρει μια λύση. Όταν μπορέσει, απάντησέ μου. Καλό βράδυ, Νίκο. Είμαι Θεσσαλονίκη. Καλό βράδυ. Να σε ενοχλήσω αύριο κάποια στιγμή ή δεν θέλει? Κάλεσέ με και να βρεθούμε. Οκ, καλό ξημέρωμα. Coach, ευχαριστώ που μου έδωσε μια ελπίδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε σε επαφή. Καλό βράδυ. Και σε ευχαριστώ που με κατάλαβε και με βοηθά. Θα το πολεμήσουμε με όλε μα τι δυνάμει, Νίκο. Έχω το χρόνο να με πιέζει καθημερινά, αλλά με έκανες και ένιωσα ότι όλα θα πάνε καλά. Καλό βράδυ, coach. Καλό σου ξημέρωμα, Νίκο. Coach, τι κάνεις? Από το πρωί καρατιέμαι. Ήθελα να σου στείλω αν έχεις κάποιο νεότερο. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένος, coach. Ελπίζω να κλείσεις θετικά. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Αύριο, coach, έχεις το ραντεβού. Δεν μπορώ να μην το σκέφτομαι. Περιμένω πώς και πώς να με πάρεις να μου πεις όλα καλά. Σκέφτομαι μόνο θετικά. Συγγνώμη που σου έστειλα ενώ μου είπες θα βρεθείς Κυριακή, αλλά είμαι πάρα πολύ αγχωμένος. Σε οικετεύω, coach. Κανόνισέ το. Σε σένα έχω την τελευταία ελπίδα. Αν στραβώσει, δεν έχω άλλη επιλογή από αυτό που σου είπα. Σε κλιπαρώ να πάνε όλα καλά. Όλη μέρα αυτό σκέφτομαι. Νίκο, δεν χρειάζεται να μου πεις περισσότερα. Έχω χτυπήσει από τότε άλλες 2 πόρτες. Αυτό το διάστημα δεν ανταποκρίθηκαν και ας τους έχω βοηθήσει πολύ στο παρελθόν. Οκ. Coach, καλησπέρα και καλή αρχή. Ξεκινήσατε. Περιμένω όταν μπορέσεις να με καλέσεις. Είμαι πραγματικά πολύ αγχωμένος όλη μέρα, δεν στο κρύβω. Αν χρειαστεί, σου παραδίδω και την άδεια από το αυτοκίνητο, αν χρειαστεί. Μέχρι την ημερομηνία που είπαμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Όχι, Νίκο. Ναι, coach, σε οικετεύω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να βρούμε αυτά τα χρήματα. Ο χρόνος είναι λίγος. Το άγχος με έχει κυριεύσει και αν δεν τα καταφέρουμε, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Τουλάχιστον να στη δώσω εσένα που ξέρεις την ιστορία και να έχεις μια ασφάλεια έξτρα ότι θα στα δώσω. Σε παρακαλώ. Νίκο, μη μου λες τέτοια πράγματα. Ούτε ως σκέψη να περνάνε από το μυαλό σου. Είμαι σε αναμονή να με καλέσουν. Αν δεν σε καλέσουν, πάρ' του, σε παρακαλώ, εντάξει. Δεν σε κάλεσαν, coach, Οκ. Είμαι σε αναμένα κάρβουνα, coach, κυριολεκτικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Coach, σε πειράν. Coach, αλήθεια, κλαίω. Σε παρακαλώ, λύσει το θέμα μου. Σε εκλιπαρώ στην Παναγία. Σε οικετεύω. Νίκο, έχω κάνει ήδη συνομιλίες με ανθρώπους που δεν ήθελα να μιλήσω. Αυτόν που περίμενες να μιλήσεις και πιστεύεις ότι θα το λύσει, σε παρακαλώ, πίεσέ το να το κάνει. Εγώ θα σου τη δώσω την άδεια. Δεν έχω άλλη λύση αν στραβώσει. Μία λύση μου μένει, coach, ξέρεις. Νίκο, μην ξανααναφέρεις την άδεια. Δεν παίζει αυτό. Δεν θέλω να σκέφτομαι θα στραβώσει, αλλά αγχώνομαι. Δεν κοιμάμαι, δεν τρώω. Περιμένω πώς και πώς. Απλά έχω εμπιστοσύνη σε σένα, αλήθεια. Δεν υπάρχει κάποιο νέο coach? Νίκο, παραμένω ξύπνιος και περιμένω όπως μου είπαν. Παρότι κλείνουν τα μάτια μου γιατί σήμερα σηκώθηκα στις 6. Δεν θα κοιμηθώ. Περιμένω. Κοιμήσου, coach μου, κοιμήσου. Αλήθεια, αν είναι γραφτό από τον Πανάγαθο να μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν αύριο. Κοιμήσου, ξεκουράσου. Αρχίζω και το παίρνω συνήθεια και γέρνω προς την απόφαση που δεν ήθελες να πάρω. Κοιμήσου, ξεκουράσου. Καλό ξημέρωμα. Και αύριο μέρα είναι. Coach, έχουμε κάποιο νεότερο? Καλησπέρα. Ανακούφιση. Είχα άσχημο προαίσθημα. Οκ, εντάξει, coach, θα περιμένω νέα σου. Θα είμαστε σε επαφή. Μάλιστα. Ο Νίκος Τσουμάνης αυτοκτόνησε στις 5 Οκτωβρίου. Τα μηνύματα είναι από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 23-24. Υπάρχει και μία άλλη ενότητα με τα τελευταία μηνύματα. Πάντα τα ανταλλάσσει με τον συγκεκριμένο προπονητή που, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο προπονητής του. Είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύεται και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. στο παρελθόν. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό δευτερολέπτων και θα επιστρέψουμε, γιατί πραγματικά τα επόμενα μηνύματα είναι συγκλονιστικά. Για λίγο. Επιστρέψαμε στην τηλεοπτική δίκη. Πριν από λίγο αποκαλύψαμε ένα μέρος των τελευταίων μηνυμάτων του Νίκου Τσουμάνη. Αυτά που άρχισε να στέλνει σε έναν προπονητή που εμπιστευόταν από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν άλλα μηνύματα το επόμενο οκταήμερο, μέχρι να πάρει, όπως θα πει, την απόφασή του. Νομίζω, κυρία Μπενέ, ότι δεν μπορεί κάποιος να εκφράσει. Με συγχωρείτε, εγώ έχω όχι απλώς συγκλονιστεί. Ξέρετε, η εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ είναι... Έχω φάει φρίκη, να το πω έτσι, πολύ μεγάλη. Έχω αρρωστήσει με αυτά που άκουσα. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο? Οι άνθρωποι αυτοί που ευθύνονται γι' αυτό, που του χρώσταγαν τα χρήματα, πώς νιώθουν μετά από αυτό? Ειλικρινά, δηλαδή, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να φωνάξω, όχι απλώς να το πω, να το φωνάξω. Οι άνθρωποι αυτοί που χρώσταγαν τα χρήματα και δεν τα δίνανε και όθησαν τον άνθρωπο του, γιατί τον όθησαν με αυτόν τον τρόπο, στο να βάλει τέλος στη ζωή του, στην αυτοκτονία, πώς αισθάνονται? Και γίνεται μια έρευνα αυτή τη στιγμή από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτά είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Βεβαίως. Ελπίζω λοιπόν, γιατί υπάρχει τρόπος, κύριε Θωμαίδη, ο εισαγγελέας που έχει τη δικογραφία να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Να ασκήσει ποινικές διώξεις. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αυτός ο άνθρωπος θυσιάστηκε με αυτό που διαβάζουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Θυσιάστηκε τουλάχιστον να μην βρεθούν άλλοι. Νέα παιδιά να χάνονται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, δεν τα γνωρίζαμε τα μηνύματα, Κυριάκο, ούτε η οικογένεια, ούτε εγώ. Έτσι, ξέραμε γενικά την κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να επικοινωνήσω, μόλις πήγε στο Μακεδονικό, μέσα του στέλι του Τσουκάνη. Μόλις έμαθα ότι πήγε εκεί, προσπάθησα να ξανακτήσω επαφή μαζί του, να συνεχίσουμε την προηγούμενη διαδικασία για τη διεκδίκηση των χρημάτων από τον Άρη και τις άλλες ομάδες. Από εκεί πέρα δεν είχα εγώ καμία αυτό το διάστημα απάντηση. Έμαθα όμως ότι μιλούσε με άλλους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα. Και με προπονητή, από ό,τι αποδεικνύεται, διότι αυτά τα μηνύματα όλα είναι σε προπονητή. Το θέμα είναι... Και αυτά βρίσκονται στα χέρια των αρχών και βρίσκονται στη δικογραφία. Νομίζω ότι αν ανοίξουμε... Εμείς έχουμε μιλήσει για ηθικούς αυτούργους στο ΚΕΠ, διότι εδώ παρουσιάζεται μια κατάσταση τραγική. Αλλά αν αρχίσω εγώ να μιλάω σαν δικηγόρος κάθε μέρα με τα προβλήματα που έχω βιώσει στο πετσί μου και εγώ και τα άλλα μέλη και οι φίλοι και οι συνάδελφοι και οι πελάτες κλπ. Και μιλήσουμε για όλους τι έχουν βιώσει και τι ακούμε κάθε μέρα. Και τη λένε τότε δεν μπορούμε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν απειβδίσει οι πάντες, Έλληνες και ξένοι. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να εκλιπαρούν για τα λεφτά τους. Και τώρα παρουσιάζεται στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, ένα μέρος των ηθικών αυτούργων. Πού να ξέρει ο αείμνηστος Νίκος ότι πίσω του δικαστές, δικηγόροι, συνδικαλιστές, ένας ολόκληρος μηχανισμός τον έχει πουλήσει. Είναι τραγικό. Ένας ολόκληρος μηχανισμός που δεν γνωρίζει ο απλός ποδοσφαιριστής. Από τα καλύτερα παιδιά. Ανήμερα της γιορτής του Νίκου Τσουμάνη παρουσιάζουμε στη μνήμη του αυτό το ντοκουμέντο και θα δούμε τα τελευταία μηνύματα. Μάλιστα το τελευταίο θα δείτε πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση. Λέει, έχω πάρει την απόφασή μου, και λέει και κάτι άλλο. Να δούμε παρακαλώ μετά τις 23-24 Σεπτεμβρίου μέχρι να φτάσει στο απεννοημένο διάβημα στις 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, coach. Αν χρειαστεί, σε παρακαλώ πολύ, χρησιμοποίησε και εσύ προσωπικά την άδεια που σου είπα για το αυτοκίνητό μου ή οποιοδήποτε χαρτί θέλεις να κάνουμε μαζί. Να είσαι απόλυτα καλυμμένος για οποιοδήποτε ποσό θέλεις. Σε παρακαλώ να το κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Coach, πραγματικά, εκτός από τα χρήματα μέχρι τον Ιανουάριο, σου είπα μόλις ξεμπερδέψω με την εφορία το Δεκέμβριο, θα κάνω τις αιτήσεις και θα πάρω ένα μικρό δάνειο από την τράπεζα. Μπορώ να σου στείλω και τη συνομιλία με γνωστό από την τράπεζα που μου τακτοποίησε και θα με βοηθήσει να το πάρω άμεσα. Και θα μπορώ να σου δώσω και έξτρα για το καπέλο. Σε οικετεύω ειλικρινά, πείσε το, σε παρακαλώ να το κλείσουμε, αλήθεια. Θα σου κάνω και όποιο χαρτί έξτρα θες. Είναι πολύ μικρό το ποσό, coach. Πιστεύω μπορούμε να το κλείσουμε και να μου φύγει και εμένα το άγχος. Όταν έχεις νέα, ενημέρωσέ με εσύ. Οκ, ό,τι είναι, ενημέρωσέ με εδώ, Viber. Καλημέρα, coach μου, τι νεότερο έχουμε, σε πήρε? Αφού γύρισε το μαρσουπιλαμί ο Ξανθός ο Σασμάν, μη φοβάσαι τίποτα. Είσαι προπόνηση, μιλάμε μετά, με συγχωρείς, coach, αλλά έχω καταγχωθεί με το χρόνο. Καλή προπόνηση. Θα περιμένω νέα σου αγωνιωδώς. Τελείωσες? Coach εδώ? Τελείωσα την προπόνηση? Όλα καλά, coach. Ενοχλώ? Τελείωσες? Coach, καλώς όρισες τον αδερφό σου. Είσαι απασχολημένος, το ξέρω. αλλά δεν κοιμάμαι τα βράδια. Έχουμε κάτι νεότερο? Νίκο, είμαι Αθήνα ακόμα. Συγγνώμη, πότε επιστρέφεις? Καλό μήνα, coach. Επέστρεψες? Περιμένω με αγωνία, αλήθεια. Αν πάνε όλα καλά, πάρτα το συντομότερο, coach. Και σήμερα, αν γίνεται, να προλάβω να τα βάλω το συντομότερο. Coach, με ενοχλώ. Καλημέρα, coach. Συγγνώμη για τις ακατάλληλες ώρες, αλλά πνίγομαι. Συγγνώμη και πάλι. Θα περιμένω να μου στείλεις. Σε τι φάση είσαι, coach? Όλο αυτό σκέφτομαι και από αυτό κρατιέμαι. Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα, coach. Δεν αντέχω. Coach, που είσαι? Πεθαίνω από το άγχος. Στείλε μου μήνυμα, όχι τηλέφωνο στο Viber ή κανονικά μόνο μήνυμα. Είμαι με τη γυναίκα. Καλημέρα. Κάηκα με λίγα λόγια. Σε ευχαριστώ που προσπάθησες πάντως. Σε ευχαριστώ ειλικρινά. Έχω πάρει την απόφασή μου. Και πάλι σε ευχαριστώ, coach μου. Coach, σβήσε όλα τα μηνύματα και τις κλήσεις, γιατί θα ψάξω το κινητό μου σε λίγες μέρες. Σβήσε τα όλα. Όλα όμως. Κλήσεις, μηνύματα. Μου δίνεις το λόγο σου, θα το κάνεις? Ζητάει από τον προπονητή του να σβήσει όλα τα μηνύματα, γιατί ξέρει ότι σε μερικές ώρες δεν θα είναι στη ζωή. Έχει πάρει την απόφασή του. Βεβαίως, προαναγγέλει την αυτοκτονία. Και όχι μόνο αυτό. Του λέει σβήστα, γιατί θα ψάξουν το κινητό μου. Και ίσως για την ενότητα της συζήτησης που θα κάνουμε, πρέπει να πω ότι ενδιαμέσως υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες του προπονητή με τον παίκτη. Όταν δηλαδή επιμένει ο παίκτης και λέει πάρε με, περιμένω, αγωνιώ, ο προπονητής του τηλεφωνεί και μιλάνε. Μηνύματα, ναι, τον παίρνει τηλέφωνο για να του μιλήσει και του μιλάει. Το τι είπε, το πόσο πίστεψε αυτό που έλεγε, γιατί όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι θα φύγω από τη ζωή, σε πρώτο χρόνο, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν το πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Έτσι. Το πόσο το πίστεψε, το τι ακριβώς συμβαίνει, νομίζω ότι θα το αποκαλύψει η έρευνα των δικαστικών και αστυνομικών αρχών και βεβαίως και η δημοσιογραφική έρευνα. Τα μηνύματα είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Και λέτε για τη δημοσιογραφική έρευνα, εγώ θέλω να σας το πω αυτό, ότι συγχαρητήρια, γιατί η έρευνα είναι δική σας και είναι καταπληκτικό αυτό που κάνετε και βγάζετε και τα βρήκατε και τα βγάζετε στη δημοσιότητα, γιατί πρέπει να ταρακουνηθεί το σύστημα, να το πω έτσι. Μακάρι δηλαδή, γιατί βλέπω ότι είναι ανάλγητοι πάντες. Πάμε και στον Γιώργο Μπούζο και αμέσως μετά στο Θέμη Κουλουχέρι, που έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, επειδή και σε αυτόν υπήρξε αδυναμία πληρωμής από τις ομάδες. Ναι, Γιώργο. Κυριάκο, εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου με αυτό που είπε πριν από λίγο η Μέρη και να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί νομίζω ότι η αποκάλυψη αυτού του ντοκουμέντου φέρνει στην επιφάνεια με τον πλέον δραματικό τρόπο όλη αυτή την απελπιστική κατάσταση που ζουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν χάσει τα δουλευμένα τους. Και αυτό το ντοκουμέντο που φέρνει εσύ στην επιφάνεια, έχουμε από καρδιάς να γίνει ένας αδυσόπιτος μοχλός πίεσης, προκειμένου εκείνοι οι οποίοι έχουν σπρώξει στο χείλος του γκρεμού, στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, δεκάδες εγκατελελειμμένους ποδοσφαιριστές να αλλάξουν ρότα. Είπε κάτι πριν, φίλη μου η Μέρη, ότι αυτοί που χωρούσαν τα λεφτά, δεν φταίνε αυτοί που χωρούσαν τα λεφτά. Αυτοί που είναι ο ηθικός αυτούργος με ήττα είναι η πολιτεία. Είναι αυτή η οποία μονοκονδυλιά στο βωμό της ψηφοθυρίας, στο βωμό πώς να πάρουμε περισσότερες ψήφους, έγραψε το χιόνι δεδουλευμένα ποδοσφαιριστών και έβαλε στην άλλη μεριά της ζυγαριάς τους οπαδούς των ομάδων. Οπότε από τη μία είχαμε 10, 20, 50, 100 ποδοσφαιριστές, τι αξία να έχει η ζωή τους. Με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 1.500 και βάλε. Δεν πειράζει, 1.500 να είναι μπροστά στην προσδοκία ότι θα πάρουμε δεκάδες χιλιάδες ψήφους. Βλέπεις ότι δεκάδες χιλιάδες ψήφοι στα μάτια των πολιτικών έχουν μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή. Γιώργο, μπορείς να το εξηγήσεις λίγο αυτό? Μπορείς να το μεγαλώσεις λίγο, δηλαδή να το εξηγήσεις λίγο περισσότερο? Κοίταξε Μέρη, όταν οι ομάδες φτάσανε στο χείλος της καταστροφής... Ξεκάθαρα, δηλαδή, να το πεις ξεκάθαρα, ας πούμε. Ναι, για να το καταλάβουν και όλοι. Μπράβο. Όταν οι ομάδες, λοιπόν, έφτασαν στο χείλος της καταστροφής, ξεκινώντας από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και στη συνέχεια, είτε με διάφορους νόμους, οι οποίοι έκαναν το εξής, διέγραφαν τα χρέη των ομάδων, τις έδιναν τη δυνατότητα να ξαναγεννηθούν από τις τάχτες τους, αλλάζοντας ένα αριθμό φορολογικού μητρώου. Οι ομάδες στηνόταν ξανά στα πόδια τους, συνέχιζαν, οι φίλαθλοι συνέχισαν δίπλα στις ομάδες ικανοποιημένοι, όμως τα θύματα αυτής της ψηφοθυρίας ήταν δεκάδες ποδοσφαιριστές οι οποίοι στραγγαλίστηκαν οικονομικά, στραγγαλίστηκαν ψυχολογικά, καταστράφηκαν οι οικογένειές τους, οδηγήθηκαν οι ίδιοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σε μια απελπιστική μέγενη που τους έσφυγε διαρκώς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην περίπτωση του Τσουμάνη. Και αν με λυπεί κάτι περισσότερο, και γι' αυτό δίνω πραγματικά συγχαρητήρια στον Κυριάκο, είναι ότι αυτή η σημερινή αποκάλυψη έρχεται λίγο να γρατζουνίσει την ψυχή της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί αυτοί που όφυλαν να το κάνουν κοιμούνται βαθιά. Είτε πρόκειται για πολιτικούς, είτε πρόκειται για οργανισμούς, φορείς, για τον Υπουργό Αθλητισμού, για το ίδιο το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών. Και φαίνεται ότι μια ανθρώπινη ζωή αποκτά υπέρτατη αξία μόνον όταν ένας συνειδητοποιημένος δημοσιογράφος φέρνει το ρεπορτάζ στο προσκήνιο. Τώρα, να πάμε στον κύριο Κουλουχέρι που έχει βιώσει αυτή την κατάσταση. Τώρα πια είναι γενικός γραμματέας της κίνησης ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αλλά ως ποδοσφαιριστής υπήρξε μια μακρά περίοδος που ούτε τα δουλευμένα του δεν πήρε και ακόμα τα διεκδικείται, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουλουχέρι, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή σας. Από το 2013, έτσι, και έχουμε 2021, με τελεσίδικες αποφάσεις. Ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί προσπαθείτε να αναδείξετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που διαιωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Παναγόπουλο, γιατί είναι ο μοναδικός δικηγόρος που προσπαθεί τόσα χρόνια να κερδίσει κάτι για αυτή την ομάδα των ποδοσφαιριστών που έχουν χάσει τα δεδουλευμένα τους. Και θέλω να συμφωνήσω και με τον κύριο Μπούζα σε αυτό που είπε, ότι μπροστά στο βωμό της ψηφοφυρίας ολόκληρες κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις υπέρ των ομάδων. Επίσης, θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η βιτρίνα των ποδοσφαιριστών που χάνει τα δεδουλευμένα τους, είναι και χιλιάδες άλλος κόσμος που λειτουργεί γύρω από μια ομάδα. Έτσι. Για να μην στεκόμαστε μόνο στους ποδοσφαιριστές. Είναι οι φροντιστές, είναι οι φυσικοθεραπευτές, είναι οι διάφοροι πιστωτές, είναι πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί και οι οικογένειες όλων αυτών. Και οι οικογένειες. Μην στεκόμαστε δηλαδή μόνο στους ποδοσφαιριστές. Γιατί πολλοί λένε ότι ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, 10-15 χρόνια έχει πάρει κάποια υψηλά συμβόλαια, μπορεί να ανταπεξέλθει. Και εγώ είμαι από τους τυχερούς. Δεν θέλω ούτε να το αυτό, ούτε να πω ότι περνάω δύσκολο. Θέλω να σταθώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που συνεισφέρει στο να λειτουργήσει αρμονικά μια ομάδα, που με έναν νόμο χουντικό για μένα, χουντικό έτσι, δηλαδή με το έτσι θέλω, διαγράφει τα χρέη των ομάδων, όχι μόνο του Άρη που αφορά εμένα τη δικιά μου περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Σχεδόν ο Γιώργος γνωρίζει, είναι πάρα πολλές ομάδες που χρωστάνε ποδοσφαιριστές εδώ και 10-15 χρόνια, δηλαδή χρωστάνε χρήματα στους ποδοσφαιριστές. Εγώ να σας πω ορισμένα περιστατικά. Από το 2013 έχω αποφάσεις τελεσίδικες για ενεργοποίηση ποινών. Και όταν πηγαίνω στα δικαστήρια για να ενεργοποιήσω τις ποινές, οι δικαστές αυτοί που είναι μέσα στο δικαστήριο της ΕΕΠΑ δίνει αναβολή, επειδή εγώ σιγοψιθυρίζω κάτι στο δικηγόρο μου ότι και καλά δημιουργώ κλίμα τρομοκρατίας. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Έτσι έδινε αναβολή ο δικαστής. Ο Γιώργος το γνώριζε. Αυτό είναι. Με αεροπαγίτες, σιγοψιθύριζα κάτι στο Γιώργο για κάτι που λεγόταν μέσα στην δικαστική αίθουσα. Και η δικαστής έλεγε: δίνω αναβολή γιατί δημιουργεί τεταμένο κλίμα μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Επειδή μιλάς για τους αεροπαγίτες, μιλάς για αυτούς που δίκασαν τώρα. Μιλάτε για τη δικαιοσύνη. Για να καταλάβω, εσείς καταλάβατε τι, ότι η δικαιοσύνη δεν ήθελε να δικάσει, ήθελε δηλαδή να το πετάξει τον μπαλάκι ή έψαχνε ένα πρόσχημα. Μισό λεπτό να ακούσετε την ερώτηση. Ή έψαχνε ένα πρόσχημα να βοηθήσει τον αντίδικο του ποδοσφαιριστή. Η δικαιοσύνη προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, με λίγα λόγια. Εγώ αυτό κατάλαβα. Να φύγει τον μπαλάκι από πάνω μου, να μην πάρω καμία ευθύνη. Ενώ η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται άμεσα και αυτή είναι η υποχρέωση των δικαστών κυρίως. Γιατί έχω ακούσει και ένας πολύφερνος δικαστής που συζητείται πολύ τελευταία, έχει δώσει, δεν ξέρω, 1500 αναβολές, έχω μάθει. Ήταν στην αναβολή γρήγορος, πολύ. Να μιλήσω συγκεκριμένα για μένα. Όταν εγώ έχω απόφαση τελεσίδικη για ενεργοποίηση ποινών και ο Άρης συνεχίζει να αγωνίζεται μία χρονιά, δεύτερη χρονιά στην Αλφα-Εθνική με τη συγκατάθεση της Super League, εκεί το θέμα ξεφεύγει, έτσι. Και όταν εγώ έχω πάει σε συνεδρίαση του ΨΑΠ και έχω πει, τότε που είχα ασχοληθεί, δηλαδή ο Γιώργος δεν με εκπροσωπούσε τότε, Όταν έχω πάει σε συνεδρίες του ΨΑΠ και έχω πει τα προβλήματά μου, γελούσαν μαζί μου και λέγανε ότι επειδή δεν σε εκπροσωπεί δικηγόρος του ΨΑΠ, δεν έχεις βρει λύση στο πρόβλημά σου. Ακούστε, πράγμα. Δηλαδή, έχω βρει κλειστές πόρτες παντού, έτσι. Παντού. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άρη ή μόνο με τη δικαιοσύνη της ΕΕΠΑ. Εντάξει. Πάντως δηλαδή, ο Άρης στο θέμα Τσουμάνη, κύριε Παναγόπουλο, ο κύριος Καρυπίδης επικοινώνησε μαζί σας και είπε θα δώσει τα 30.000 στην οικογένεια. Επικοινώνησε αμέσως μαζί μου, μιλήσαμε όπως σας είπα και στην εκπομπή τη ραδιοφωνική. Υποσχέθηκε ότι τα χρήματα θα δοθούν σύντομα σε 2 δόσεις. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Α, δεν τα έδωσε. Ακόμα περιμένουμε. Έχω δώσει το λογαριασμό της οικογένειας Τσουμάνη. Και ακόμα περιμένουμε. Σήμερα που επικοινωνήσαμε με τον αδερφό... Εμείς δεν θέλουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό των ομάδων. Έτσι. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Γιατί από εκεί και πέρα είναι θέμα αδυναμίας χαρακτήρα του καθενός, πώς θα λειτουργεί και πώς βιώνει τα προβλήματά του. Έτσι. Κοιτάξτε, και προς Θεού, μη στεκόμαστε μόνο στη βιτρίνα των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει κι άλλος κόσμος από πίσω έτσι, που λειτουργούν κάθε μέρα. Απλώς δεν φαίνονται οι άλλοι. Εμείς οργανωθήκαμε, οι άλλοι δεν φαίνονται. Δεν μπορούν να φανούν. Προσέξτε τώρα, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, στην οποία υπήρξε υπουργός δικαιοσύνης, ο Παλιγούρας, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος. Έκανε νόμο, έκανε νομοθέτημα, ώστε να υπάρξει ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης. Δεν γίνονται αυτά. Για να κινείται γρήγορα η δικαιοσύνη έγινε νόμος. Η Ελλάδα, δεν ξέρω, έχω διαφωνήσει πλήρως με τον Γιώργο Παπανδρέου, και ως πρωθυπουργό ενδεχομένως και ως τώρα υποψήφιο, αλλά είπε κάτι σωστό, φαντάζομαι το είπαν οι Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι του, ότι η χώρα αυτή χρειάζεται την επανάσταση του αυτονόητου. Και επειδή κύριε Κουλουχέρι είπατε για νόμους, για τον νόμο Κοντονή, θα σας θυμίσω, εσείς είστε νεότερος, ότι το 2000 είπε κάτι ο Γιώργος Μπούζος, ο νόμος Βενιζέλου, ο νόμος ειδικής εκαθαρίσεως που έκανε ένας συνταγματολόγος, ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου, κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ως αντισυνταγματικός. Και όμως οι Έλληνες πολίτες επιβράβευσαν τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου που λάθεψε τόσο πολύ και τον έκαναν αρχηγό κόμματος, συγκυβερνήτη. Άρα λοιπόν ας δούμε και την ευθύνη την δική μας, του καθενός από εμάς. Πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Η ευθύνη είναι συλλογική, έτσι. Είναι συλλογική. Τώρα να σας πω εγώ ότι δέχομαι επιθέσεις από οπαδούς ομάδας επειδή διεκδικώ τα δουλευμένα μου. Τώρα τι να σας πω. Δηλαδή, οποιοδήποτε όταν δουλεύει κάπου είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τον πληρώνει. Έτσι. Γιατί εγώ έχω προσαρμόσει τη ζωή μου κάπως ότι έχω κάποια έξοδα σύμφωνα με αυτά που έχω να λαμβάνω. Οπότε, τι να πούμε τώρα ότι εμείς γινόμαστε οι κακοί ενώ διεκδικούμε τα δεδουλευμένα μας. Δηλαδή, να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κουλουχέρι, κάτι ανθρώπινο. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τους χωστάνε τόσα, ακούμε τόσο εδώ πέρα, ακούμε για δράματα έτσι, οικονομικά. Μέρη, συγγνώμη, ξέρετε πόσα χωστάνε στον κύριο Κουλουχέρι. Πώς ζουνε, κύριε Κουλουχέρι. 225.000. Ναι, πώς ζείτε, κύριε Κουλουχέρι, πώς ζουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν τέτοιο τεράστιο πρόβλημα, μπορείτε να μου πείτε. Οι συναδελφοί σας, πώς ζουν. Και όλοι οι άλλοι, γιατί προς τιμή σας αναφέρετε και όλους τους άλλους εργαζόμενους. Ναι, και είπε ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το έχω λύσει παρόλο που θέλω να μου πείτε ανθρώπινα. Θέλω να ξέρω πραγματικά πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν. Παίζεις στη ζωή σου κοροναγράμματα για το τι θα γίνει μετά, έτσι. Κοίταξε, όταν αγωνίζεις σε μια ομάδα και έχεις κοινούς στόχους με μια ομάδα και σου διζητάει ο εργοδότης σου να κάνεις λίγο υπομονή για να πετύχει τους στόχους η ομάδα. Εσύ, σαν ποδοσφαιριστής, επειδή δεν είσαι συναισθηματικά με την ομάδα, οφείλεις να δώσεις λίγο παράταση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το να τελειώνεις την καριέρα σου και να μην πληρώνεις αυτά που έχεις δουλέψει, πιστεύω ότι είναι απάνθρωπο. Το να υπάρχει λίγο υπομονή και αυτή η υπομονή να γυρίζει μπούμερανγκ εναντίον σου, τι να πω. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που τα αυτονόητα. Δηλαδή, οι επιθέσεις που δέχεστε, είπατε προηγουμένως ότι δέχεστε επιθέσεις, κύριε Κουλουχέρι, από παδούς ομάδων. Επιθέσεις λεκτικές, μπράβο, ναι. Μηνύματα δεν έχει να κάνει. Εμένα δεν με ρίχνει ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Εγώ έχω αποφασίσει με τον Γιώργο ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να φανεί αυτό το ζήτημα και να μπορέσουν, όπως είπα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα από τη ρίζα και να προσπαθήσουμε να μην τραβήξουν, να δικαιωθούμε και εμείς και να μην τραβήξουν και οι επόμενες γενιές αυτά που τραβάμε εμείς. Μήπως θα παίξει ρόλο και το γεγονός ότι υπάρχει πλέον στη FIFPro πρόεδρος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών ο Νταβίντ Αγκάνθο. Δεν ξέρω αν τον προλάβατε εσείς τον Άρη, αλλά. Όχι, δεν τον είχα συμπέκτη, αλλά τον έχω. Όλοι οι άλλοι τον ξέρουν.